Στις 21 Μαΐου του 1864 τα Επτάνησα ενώνονται επισήμως με το Ελληνικό Βασίλειο και γίνονται η πρώτη περιοχή που ενσωματώνεται στον Εθνικό Κορμό μετά την ολοκλήρωση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Η 158η επέτειος της Ένωσης γιορτάστηκε με λαμπρότητα στο νησί της Ζακύνθου. Ευχηθώ χρόνια πολλά, να είμαστε πάντα όλοι ενωμένοι και να προχωράμε με αυτό το αίσθημα που είχαν πάντα οι Ζακυνθινοί που θέλαν την ένωση με την Ελλάδα, να είμαστε όλοι ένα. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την αίσθηση της εθνικής ενότητας και της εθνικής υπερηφάνειας για όλους μας, που είναι πολύ σημαντική. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ζακυνθινούς, σε όλους τους Επτανήσιους. Είναι η 158η επέτειος της ενώσεως των Επτανήσεων με την μητέρα Ελλάδα. Στη Ζάκυνθο οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με την επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, του διοικητή της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ Γιάννη Καρβέλη, του βουλευτή Λακωνίας Νεοκλικριτικού και των αρχών του τόπου. Εκείνο το οποίο, το μήνυμα το οποίο στέλνουμε παντού είναι ότι η Ζάκυνθος, τα Επτάνησα, αν και βρέθηκαν πάντα υπό ξένη κυριαρχία, ποτέ δεν ξέχασαν τη μητέρα Ελλάδα και ποτέ δεν σταμάτησαν να προσδοκούν και να επιδιώκουν να ενωθούμε με την υπόλοιπη Ελλάδα. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα και σε όλους τους Επτανήσους. Πραγματικά τα Επτάνησα ενωμένα μπορούν να κάνουν πολλά και έτσι θα συνεχίσουμε. Στο νησί της Ζακύνθου πραγματοποιήθηκε παρέλαση από μαθητές και συλλόγους, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Γιάννη Κλαβδιανού, ενώ αργότερα τελέστηκε τρισάγιο στο ενετικό κάστρο της πόλης και με τη δύση του ηλίου πραγματοποιήθηκε η υποστολή της σημαίας.